Η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας στα Χανιά είναι αποκαλυπτική. Ο νομός κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στον επαρχιακό δρόμο Φουρνέμες Κλόν, όπως και σε δεκάδες ακόμη περιοχές του Δήμου Πλατανιά, η καταστροφή είναι βιβλική. Κατά σκορδαλό, αυτή τη στιγμή δεν επικοινωνούν. Έχει κατέβει ένα βουνό. Το καταλαβαίνετε. Ας είπε, προσπαθεί ένας φορτωτής να ανοίξει ένα τούνελ μέσα στο βουνό για να φτάσουμε στο χωριό. Τι να σας περιγράψω. Αυτά είναι απερίγραπτα πράγματα. Στο Σύριλι η γέφυρα υποχώρησε. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Το πρωί ήρθα τις 5 η ώρα, είπα πέρα και να δω το μαγαζί μου πώς είναι. Και έκανα μια βόρτα, γύρισα πίσω και 6 η ώρα ήρθα και είδα. Κοίταξε, κουφισμένο όλο, γιατί ήταν ατυχίο και έπεσε. Και πρόλαβα και βάλα μια καρέκλα. Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω. Και πέρασα λεωφορείο. Αν δεν περνούσα, αν δεν είχα βάλει την καρέκλα και περνούσε, θα είχε φουντάρει μέσα. Κλειστοί μέχρι νεοτέρας παραμένουν σε πολλά σημεία οι επαρχιακοί δρόμοι προς Παλαιόχωρα, Σούγια, Καράνους, Φινάρι, η γέφυρα Αλικιανού και δεκάδες δημοτικές οδοί σε ολόκληρο τον νομό. Χωριά στους δήμους Κισάμου και Πλατανιά είναι αποκλεισμένα. Αλλά είναι παρέμβαση η δικιά μου που γίνονται καταστροφές. Γιατί άμα δείτε τους ποταμούς, όλοι κάνουν παρεμβάσεις. Σε τουλάχιστον 700.000 ευρώ υπολογίζει το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στην περιοχή του ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος κάνει λόγο για ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Και να αναφερθώ για τον Κερίτη και δημόσια. Όταν έχω δικαστήριο 4 του Μάρτη, γιατί μπήκαμε στον Κερίτη να καθαρίσουμε και ήρθε τώρα ο Θεός και τα πήρε όλα και τα πήγε στη θάλασσα και έχουν πλημμυρίσει ξενοδοχεία, να δω ποιος θα απολογηθεί. Να πει, θα απολογηθούν οι υπηρεσίες που δεν μας επιτρέπουν, το προεδρικό διάταγμα που λέει ότι είναι μόνο για εθνική ανάγκη. Ας τα βάλουν λοιπόν τον καιρό και να του κάνουν μήνυση τώρα. Σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων υπό τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, οι δήμαρχοι των περιοχών που επλήγησαν τόνισαν την ανάγκη άμεσων χρηματοδοτήσεων για την αποκατάσταση των ζημιών. Πρέπει να δούμε όμως και τις μελέτες οι οποίες γίνονται για τις κατολιστήσεις από τον γύρο τον Νιόλο, με εντολή του Υπουργείου προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να πάμε σε μια άμεση παρέμβαση, σε ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και μετά θα είναι ο μακροπρόθεσμος, γιατί οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να είναι μεγάλες. Το αγροτικό οδικό δίκτυο, το οποίο εκεί είναι μια βυλβική καταστροφή, μια και οι χαράδρες των βουνών έγιναν χύμαροι και διέκοψαν στην κυριολεξία, απέκοψαν το ένα μέρος του δρόμου από το άλλο. Αυτό που επίσης είναι σε πολύ κακή κατάσταση είναι όλες οι παραλίες. Είναι διαλυμένες όπως ακριβώς πριν από ένα χρόνο. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να τονίσω και να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι κάνουν εύκολη κριτική στο Δήμο Χανίων, γιατί πάει και παρεμβαίνει και μάλιστα παρεμβαίνει εκεί που θα πρέπει άλλοι να παρέμβουν. Με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση είναι για δεύτερη μέρα σήμερα τα περισσότερα χωριά των Σφακίων. Έχουμε σοβαρές παρενέργειες, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σήμερα. Ο Δήμος, οι υπηρεσίες, οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου μας ήταν κλειστές. Τα σχολιά μας έκλεισαν σήμερα κυρίως λόγω της μη ηλεκτροδότησης και όχι των καιρικών συνθηκών. Ιεραρχώντας προφανώς τα προβλήματα, πώς θα προχωρήσουμε. Δεν νομίζω ότι η αποκατάσταση μπορεί να είναι άμεση. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Η κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων είναι σε πολλές περιπτώσεις χαοτική, καθώς εκτός από τα δεκάδες σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου που παραμένουν κλειστά, κλειστή είναι και η Εθνική Οδός από Γαλατά μέχρι Πλατανιά, όπου νέες κατολιστήσεις έρχονται να εντείνουν την ανησυχία όλων για παράταση της άρσης απαγόρευσης της κυκλοφορίας.